Γεια σας, καλησπέρα. Πείτε μου ότι με ακούτε. Καλησπέρα. Αργεί να μου έρθει και η πληροφορία εδώ. Και έχουμε και ένα δρόμο και έχω ένα τρόμο παραπάνω σήμερα. Με ακούτε. Α, να είμαστε. Μας έκανε ποδαρικό η φίλη μας η Μάγδα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, καλώς την και τη Φωτεινή. Καλώς τους, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback. Το έχουμε ανάγκη, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται στην αρχή κάθε εκπομπής. Μία παραπάνω τώρα που ο Ερμής είναι ήδη πάρα πολύ αργός και ετοιμάζεται να γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία. Ήταν το θέμα της προπροηγούμενης εκπομπής μας. Μπορείτε να ανατρέξετε γιατί και εκεί όσα υπόθηκαν είναι αρκετά επίκαιρα. Σήμερα όμως από την εκπομπή μας, οι φίλες από τη Λιόν, έχουμε να σας μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο. Έχω να σας μιλήσω για κάτι ευχάριστο. Είναι πάντα ένα ευχάριστο θέμα συζήτησης η Αφροδίτη, η οποία όπως και να έχει, είτε σε πιο δύσκολες περιόδους είτε σε πιο εύκολες, μία σχετική διευκόλυνση έτσι, είτε οικονομική είτε συναισθηματική σε θέματα καθημερινότητας, θα τη φέρει. Η Αφροδίτη τώρα στον υδροχόο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, άλλωστε είναι ένα ιδιαίτερο ζώδιο, το ζώδιο του υδροχόου. Είναι ένας πλανήτης, όπως είπαμε, από τον οποίο μπορούμε να περιμένουμε γενικά ωραία, θετικά, διευκολυντικά πράγματα. Τώρα, ο βαθμός πάντα εξαρτάται φυσικά και από το προσωπικό οροσκόπιο, αλλά και από τους πλανήτες τους οποίους θα συναντήσει η Αφροδίτη αυτή κοσμικά στην πορεία, τις όψεις δηλαδή που θα κάνει με τους υπόλοιπους κυρίους του Ζωδιακού. Θα τα πούμε αυτά, θα τα αναλύσουμε λίγο σήμερα. Εδώ το νόμισμα έχει δύο όψεις. Καταρχάς προβλέπονται αρκετές οριοθετήσεις σε σχέσεις και συνεργασίες, διότι η Αφροδίτη αυτή, η Αφροδίτη του υδροχόου, και θα το γνωρίζετε καλά όσοι την έχετε σε αυτό το ζώδιο, στο γενέθλιο χάρτη σας, είναι μια Αφροδίτη που θα υπερασπιστεί καταρχάς την ελευθερία της, έτσι. Θα ψάξει την αλήθεια μέσα στις σχέσεις της, θα ψάξει την ουσία, όχι τους συναισθηματισμούς. Δεν είναι μια Αφροδίτη από αυτές τις γλυκούλες, τις ναζιάρες, τις γατούλες, ίσα-ίσα που ενδιαφέρεται πολύ για το σύνολο περισσότερο, για τους φίλους της, ενώ στις σχέσεις της πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα standards για να πει ότι νιώθει άνετα. Ένα από αυτά είναι το ότι με τον σύντροφο ή τη σύντροφο θα πρέπει να υπάρχει και ένα φιλικό υπόβαθρο από πίσω, να μπορούν να υποστηρίζονται σαν σύντροφοι και σαν φίλοι, όχι μόνο ερωτικά, δεν την ενδιαφέρουν μόνο αυτά. Οπότε στο ζώδιο εδώ, το συγκεκριμένο του υδροχόου στην πορεία, ναι μεν έχει να φέρει και δώρα, μάλιστα έχει και μια εξαιρετική συνάντηση μπροστά της με τον Δία. Έτσι, που τα ζώδια εκεί στις αρχές του Δευτέρου δεκαημέρου, ειδικά του αέρα και της φωτιάς και όσους φυσικά έχουν πλανήτες ή οροσκόπους εκεί, θα τα ευνοήσει ιδιαίτερα. Μέχρι τότε όμως, θα θέσει και τα όρια της. Αυτό είναι το άλλο, η άλλη όψη του νομίσματος. Διότι δεν πάβει να είναι σε ένα ζώδιο όχι μόνο ουράνιο, που αποζητάει την ελευθερία του, τον προσωπικό του χώρο, την αλήθεια του, όπως είπαμε, αλλά και σε ένα ζώδιο κρόνιο. Ένα ζώδιο του οποίου παραδοσιακός κυβερνήτης είναι ο Κρόνος και από καιρό σε καιρό θέλει, έχει ανάγκη να βάζει τα όρια του για να μην στερείται και την προσωπική του ελευθερία. Κάτι το οποίο για αυτή την Αφροδίτη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι έχετε συντρόφους με την Αφροδίτη σε αυτό το ζώδιο, να ξέρετε ότι υπό τρομερές πιέσεις δεν αντέχουν, φεύγουν. Είναι πολύ σημαντική η ελευθερία τους για εκείνους. Αυτή τη φορά λοιπόν η Αφροδίτη πέραν όλων των άλλων θα σπάσει αρκετές, όχι εκείνη, οι συναντήσεις της, ανάλογα βέβαια πάντα και με το οροσκόπιο, θα σπάσει ή θα επαναοριοθετήσει τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις. Και θα το κάνει με μεγάλη χαρά.
δείτε ότι σε όλους μας σε ένα βαθμό, ανάλογα με το πόσο επηρεάζεται το προσωπικό μας οροσκόπιο, θα τεθεί θέμα αλήθειας. Θέμα του να κάτσουμε να δούμε πραγματικά ποια είναι η ουσία της μεταξύ μας σχέσης. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Αυτή η Αφροδίτη έχει ανάγκη από οξυγόνο. Αυτό καλό είναι να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, είναι επίσης μια Αφροδίτη για την οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι φίλοι, οι ομάδες και γενικώς οτιδήποτε αφορά την κοινωνία. Θα σας καλησπερίσω τώρα σε λίγο. Βλέπω είσαστε πολλοί, αλλά δεν μου τα εμφανίζει όλα. Αργεί να μου τα εμφανίσει. Τώρα θα σας χαιρετήσω αφού πούμε λίγα λόγια για την Αφροδίτη αυτή. Θα βγουν ανάγκες λοιπόν και θα είναι λίγο το πράγμα ή ταν ή επιτάς, ή αυτό ή τίποτα, ή έτσι ή τίποτα. Ας μην ξεχνάμε ότι καταρχάς μία από τις πρώτες τις συναντήσεις θα είναι με τον πλανήτη Κρόνο. Αυτό είναι μία όψη που πέραν των ορίων που προαναφέραμε δίνει και αρκετή ψυχρότητα, αρκετά παγώματα. Οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου με την Αφροδίτη εκεί δεν θα είναι γενικώς τόσο ευχάριστες. Για κάποιους τυχερούς που η επιρροή αυτή θα είναι ευνοϊκή, μπορεί να δείχνει και σχέσεις ή συνεργασίες που περνούν στο επόμενο επίπεδο, σε ένα πιο σοβαρό, θεσμοθετημένο, θα το λέγαμε, επίπεδο, έτσι. Αλλά αργότερα συναντάει και το Δία, οι μέρες εκεί κοντά στις, νομίζω, 8 με 11, κοντά στη Νέα Σελήνη, είναι μέρες από τις οποίες έχουμε να περιμένουμε και θετικά νέα, θετικά πράγματα σε προσωπικό επίπεδο. Η Αφροδίτη είναι ένας προσωπικός πλανήτης, έτσι. Όμως έχει να βγάλει και όπλα, έχει να βγάλει και σπαθιά και για τα γάνια. Κάποια στιγμή θα συναντήσει και τον Άρη. Προς το τέλος της θα συναντήσει και τον ανάδρομο Ερμή. Προς το τέλος εννοώ της πορείας της στο ζώδιο του Υδροχώου θα συναντήσει και τον ανάδρομο Ερμή. Εκεί έχουμε να περιμένουμε σε προσωπικό επίπεδο και κάποια ευχάριστα. Συμμετέχει λοιπόν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολυαστρία η Αφροδίτη αυτή που θα γίνει στον Υδροχό και δεν είναι και σύνηθες το φαινόμενο. 6 πλανήτες στον Υδροχό πάνω στη Νέα Σελήνη και οι ενέργειες της λοιπόν θα αναμειχθούν με τις ενέργειες των υπολείπων πλανητών δημιουργώντας και ένα εκρηκτικό σκηνικό σε ό,τι αφορά σχέσεις και συνεργασίες, αλλά και γενικά νομίζω θα είναι εκρηκτικό το σκηνικό κοινωνικά με τόσους πλανήτες στον Υδροχό εκείνο το διάστημα και όλα θα μπουν επιτάπητος, θα λέγαμε. Τι αφορά τώρα η Αφροδίτη, αφορά τις ανάγκες μας, την αγάπη, το πώς αγαπάμε, αλλά και γενικώς αυτές οι ανάγκες αν καλύπτονται, πώς καλύπτονται, με τι τρόπο γίνεται αυτό, με τι τρόπο θέλουμε να καλύπτονται, πώς καλύπτουμε εμείς τις ανάγκες των άλλων και τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εκείνη το διάστημα που θα βρίσκεται στο ζώδιο του Υδροχώου. Και ποιο είναι αυτό το διάστημα? Μπαίνει στο ζώδιο του Υδροχώου 1η Φεβρουαρίου και θα βρίσκεται εκεί μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Μετά φεύγει από εκεί για να περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο της έξαρσής της. Ένα πολύ πολύ θετικό ζώδιο για εκείνη. Εκείνη είναι πολύ πιο γλυκιά, πολύ πιο μαλακή. Μέχρι τότε θα είναι έτσι λίγο πιο έξω φρενών, θα λέγαμε, σε φάσεις, όχι συνέχεια. Όμως, όπως είπαμε, ανάλογα τα οροσκόπια, κάποια ευνοούνται περισσότερο, κάποια λίγο λιγότερο. Για κάποιους θα σημάνει και ρήξεις με τις συναντήσεις της με τον Κρόνο, με τα τετράγωνα της με τον Άρη και τον Ουρανό. Είναι και όψεις εκρηκτικές, χωρισμού, εκεί οι σχέσεις περνούν από δοκιμασίες. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι ο Φεβρουάριος δεν θα είναι ένας εύκολος μήνας, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Θα είναι ένας μήνας με αρκετούς εκνευρισμούς και ας πούμε ότι το νευρικό σύστημα θα είναι σε μεγαλύτερη ευαισθησία, κάτι που έχει αρχίσει ήδη και φαίνεται και κοινωνικά, έτσι. Τα δωράκια όμως που έχει να δώσει, είτε μικρά είτε μεγάλα, εξαρτάται και από ποια πλευρά θα τα δούμε.
δώρο μπορεί για κάποιον να είναι το ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να απελευθερωθεί από μία δύσκολη κατάσταση ή από μία δύσκολη σχέση ή από μία μη παραγωγική συνεργασία και να του δοθεί τώρα η ευκαιρία, έτσι. Λοιπόν, άρα μπορούμε να περιμένουμε και από τη θέση αυτή της Αφροδίτης πολλά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες, αλλά και για κάποιους τυχερούς πολλά πολλά δώρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να σας καλησπερίσω πριν περάσουμε έτσι να πούμε κάποια πράγματα για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Ελπίζω να με ακούτε και να με βλέπετε κανονικά, λοιπόν. Πολύ χαίρομαι. Γεια σου Άννα μου. Φιλιά από το Φάρμι, φιλιά και από μένα στο Φάρμι το αγόρι μου. Είναι ένα υπέροχο σκυλί ο Φάρμι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώρα μου. Μπορώ να σας πω όλους ονομαστικά, αλλά... αλλά θα τρώγαμε όλη την εκπομπή έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Α, μάλιστα, η Βασιλική εδώ, η Χρυσούλα, έχει Αφροδίτη στον υδροχό. Εσείς που έχετε Αφροδίτη στον υδροχό, έχετε αυτό που ονομάζεται επιστροφή Αφροδίτης, έτσι. Η Αφροδίτη δηλαδή επιστρέφει στη γενέθλια θέση της, αλλά και σε όλους. Από κάπου θα περάσει στο οροσκόπιό μας, κάτι θα ενεργοποιηθεί. Σε έναν ήδη ενεργοποιημένο οίκο, γιατί εκεί ξέρουμε ότι βρίσκεται και η Πολυαστρία, ήδη βρίσκονται και ο Δίας, ο Κρόνος και ο Ερμής, θα περάσουν και οι υπόλοιποι πλανήτες σε λίγο στον υδροχό. Οι οίκοι αυτοί λοιπόν, που θα τους ακούσετε και σήμερα, γιατί θα φορούν παρόμοια πράγματα, θα είναι και οι οίκοι που θα σας απασχολήσουν το μήνα Φεβρουάριο. Έτσι, εκεί θα πέσει πολύ πολύ η ενέργεια. Δεν θέλω να ξεχνάτε να ακούτε και τον οροσκόπο σας. Γεια σας τη Λευκωσία. Καλησπέρα. Γεια σου Αναλίνα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να ακούσετε ζώδιο και οροσκόπο, Ράνια. Έτσι, η Κάθη. Γεια σου Κάθη μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πόσο καιρό έχω να σε ακούσω. Φιλιά. Ο ανάδρομος μας φέρνει και φίλους, έτσι, από, που έχουμε καιρό να τα πούμε. Τον κύριο Μπουζέα, κύριε Μάρκου, τον είδατε χτες. Θα σας πούμε και για τους ευόκυρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξανάρθει ο κύριος Μπουζέας εδώ, δικό μου μας παιδί είμαι. Γεια σου Μαρία, γεια σου Μαρία. Θα μου επιτρέψετε τώρα να την ευχαριστήσω, γιατί σήμερα το πρωί πήρα ένα πολύ ωραίο δωράκι. Να πω ότι έχουν και τα κορίτσια εδώ, οι δασκάλες της σχολής επίσης, ένα πολύ ωραίο δωράκι από τη φίλη μου τη Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και έτσι για να την τιμήσω τα έβαλα σήμερα στην εκπομπή. Τα φτιάχνω με τα χέρια της, είναι πολύ ταλαντούχα η φίλη μου. Λοιπόν, γεια σου Ανθή, γεια σας. Όλοι οι πλανήτες στο ζυγό. Θεοδώρα, έλα, καλό είναι αυτό. Μπαίνουν σε άλλη φάση τα αισθηματικά, δεν ξέρω αν ετοιμάζεσαι και για καναπεδάκι. Και... ή γενικώς αν έχεις ευχάριστα με παιδιά στο περιβάλλον σου ή κάτι πολύ δημιουργικό. Ξέρετε, οι ζυγοί τώρα, ειδικά οι οροσκόποι ζυγοί, πέραν από τα ερωτικά τους που είναι σε πολύ καλή φάση στους περισσότερους, πρέπει να βοηθάει και ο χάρτης φυσικά, έχουν να κάνουν και με μωρά και με παιδιά, αλλά έχουν να κάνουν και με δημιουργικά πράγματα τα οποία ενεργοποιούνται. Είτε επιχειρηματικά, είτε κάποιο χόμπι που μπορεί να σας αποδώσει, θα τα πούμε και παρακάτω. Και αυτά όλα η Αφροδίτη θα τα βάλει στο πρόγραμμα. Λάτρεψε την καρμική αστρολογία χάρη σε μένα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, Ανθή μου. Γενικώς, με αυτό το σεμινάριο που έγινε, το free webinar που κάναμε πριν καμιά πόσο δεκαριά μέρες, εδώ στην εναλλακτική παιδεία, το σπίτι μας, τη σχολή μας, έλαβα τόσο θετικά σχόλια. Ειλικρινά με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ, να το πω και δημόσια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Οπότε, αν έβαλα ένα λιθαράκι γενικώς να αγαπήσετε την αστρολογία, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Κύπρο. Γεια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αναστασία. Να ακούσετε το ζώδιο και τον οροσκόπο σας. Μετά τον ανάδρομο Νίκο. Μετά τον ανάδρομο, όχι τώρα. Λοιπόν, Ανθή,
Είναι φίλος μου ο Νίκος. Εντάξει, μην παρεξηγήσετε. Τον ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Όλοι έχουμε μεσουράνημα, Έφη. Όλοι έχουμε μεσουράνημα. Δεν το γλιτώνει κανένας μας. Έτσι. Λοιπόν, ο ανάδρομος δεν σας τα είχα πει ότι έχει αρχίσει από τώρα και τα δείχνει. Έτσι είναι. Έχει χαμηλώσει ήδη ταχύτητα. Κατερίνα, κάνε λίγο υπομονή. Κάτι καλό θα έρθει. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο όλο το υπόλοιπο οροσκόπιο. Κάτι άλλο να σε χτυπάει, βρε κορίτσι μου. Όλοι οι ζυγοί του πρώτου κάτι καλό έχουν ήδη. Έτσι. Λοιπόν, καρκίνος με ζυγό, με οροσκόπο ζυγό. Πιστεύω πως ναι. Λίγο η Αφροδίτη, δεν ξέρω στους διδύμους αν έχει να κάνει με τον Ποσειδώνα αυτό το διάστημα, οπότε αυτό θέλει λίγο προσοχή. Υδροχός, εδώ με Αφροδίτη στον υδροχό. Ωραία. Επιστροφή Αφροδίτης, αλλά και σε όλους μας, είπαμε, από τη νέα της θέση θα περάσει από ένα σημείο του οροσκοπίου μας, κάτι που γίνεται μία φορά το χρόνο. Γεια σου, Άσπα. Έχει ξεκινήσει το χορό Ερμάκος, λέει, εδώ και μέρες, εδώ και πάρα πολλές μέρες. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, να περάσουμε στα ζώδια σιγά σιγά. Να περάσουμε στα ζώδια σιγά σιγά. Οπότε, ακούστε τώρα οι κρύοι που ρωτάτε εδώ και οι οροσκόποι κρύοι. Είναι σημαντικό το θέμα του οροσκόπου. Καταρχάς, η Αφροδίτη μπαίνει και εκείνη στον 11ο φυσικό σας οίκο, έναν οίκο ο οποίος ήδη έχει εκεί πέρα φόρτωμα, ο Ερμής αναδρομεί εκεί μέσα, έχετε το Δία και τον Κρόνο εκεί. Είναι ένας οίκος που σχετίζεται πολύ με το μελλοντικό σας όραμα, με τα πλάνα σας για το μέλλον και εκεί φαίνεται ότι αναπροσαρμόζονται, έτσι. Λοιπόν, οπότε η Αφροδίτη εκεί καταρχάς θα αυξήσει τις επαφές με φιλικά σας πρόσωπα, με κάποιο τρόπο τώρα, μη με ρωτάτε τον τρόπο, γιατί ξέρετε, ο Φεβρουάριος θα είναι και λίγο, πώς να το πω τώρα, και να μην ακουστεί κάπως, περιοριστικός μήνας. Οι πλανήτες στον υδροχό, αυτό που θα κάνουν θα είναι να ανεβάσουν την ένταση, έτσι, θα υπάρξει εκνευρισμός και ανάγκη για απελευθέρωση και ελευθερία, αλλά... Λοιπόν, οι φίλοι όμως και οι ομάδες εδώ, ειδικά αν συμμετέχετε, αν συνδικαλίζεστε, θα σας απασχολήσουν αρκετά. Έρχονται άτομα από το παρελθόν. Θυμηθείτε μου τώρα σε λίγο τι μου είπατε ότι έχετε. Έχετε 25η του κρυού Αφροδίτη. Αυτή είναι δύσκολα φωτεινή όμως. Εδώ αλλάζουν τα θέματα Αφροδίτης γιατί επηρεάζεται από τον Πλούτονα. Αυτή η μοίρα είναι λίγο δυσκολούτσικη, έτσι, αυτό το διάστημα και για αυτή τη χρονιά. Ό,τι αφορά δηλαδή την Αφροδίτη στο οροσκόπιό σου, θα υποστεί μεταβολές, θα υποστεί μεταλλάξεις. Πιέζεται ακόμα η συγκεκριμένη. Οι μοίρες 24, 25, 26 είναι λίγο ζόρικες για το 2021. Θα έχετε όμως λοιπόν, για να συνεχίσω, η κρυή και πολλού τύπου οριοθετήσεις και ξεκαθαρίσματα με φιλικά σας πρόσωπα, αλλά και με τον τρόπο που λειτουργείτε μέσα σε ομάδες. Η πολυαστρία λοιπόν στον 11ο σας οίκο θέτει νέες βάσεις και σε ό,τι πιστεύατε ως τώρα ως πραγματικότητα, ό,τι πιστεύατε ιδεολογικά. Αλλάζει όλα αυτά και αλλάζει και τα πλάνα σας για το μέλλον. Προσέξτε όμως τώρα, επειδή εκεί μέσα θα κινείται και ο Ερμής στην ανάδρομη φάση του, στην ανάδρομη πορεία του, θέλει λίγο προσοχή, μη βιαστείτε από τώρα, παρατηρήστε τα πράγματα. Η κρυή διανύεται δε και μία φάση ανασφάλειας, η αλήθεια είναι, δεν σταθεροποιούνται τα οικονομικά σας με τίποτα. Θα μου πείτε ποιανού σταθεροποιούνται αυτό το διάστημα, νομίζω για τους κρυούς λίγο παραπάνω, με τον ουρανό στο δεύτερο φυσικό σας οίκο. Πριν λοιπόν τώρα αυτή η Αφροδίτη σας δώσει κάποιες βοήθειες, σας δώσει λύσεις σε κάποια θέματα, προετοιμαστείτε ότι θα προηγηθεί ενδεχομένως μία οικονομική αταξία
ακόμα και μία οικονομική αφέμαξη λόγω απρόσμενων εξόδων σε κάποιες περιπτώσεις. Αμέσως μετά όμως έρχεται να βρεθεί η λύση και να βοηθηθείτε. Θα έχετε στήριξη επίσης και από φιλικά σας πρόσωπα, από πρόσωπα του φιλικού σας κύκλου, του ευρύτερου φιλικού σας κύκλου, αλλά και από τον ή την σύντροφό σας, έτσι. Ειδικά τα δύο πρώτα όμως δεκαήμερα. Το τρίτο δεκαήμερο, όπως ακούσατε πριν λίγο, είναι δύσκολα ακόμα. Όχι όλο το τρίτο δεκαήμερο, αυτές οι τρεις μοίρες, 24, 25, 26 Κριού, ζορίζεστε. Συνεχίζει να αλλάζει η ζωή σας σε πάρα πολλά επίπεδα. Μακάρι χαρά μου, στο εύχομαι. Με οροσκόπο Ταύρο τώρα, εδώ όλο και κάτι μπορεί με το Διακρόνο εκεί πέρα και την Αφροδίτη εκεί μέσα να ξεκινήσει επαγγελματικά. Έτσι, ενδεχομένως και κάτι που στο παρελθόν είχες ξανασυζητήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, άσπα μου, ο ανάδρομος θα ισχύει για όλο το Φεβρουάριο. Δεν δοκιμάζουμε πράγματα. Εκτός αν τα είχαμε ξεκινήσει από πολύ παλιά και επανέλθουν στο δρόμο μας. Ιδάλλως νέα πράγματα δεν ξεκινάμε, έτσι, το Φεβρουάριο. Λοιπόν, Ανθή, εγώ τα έχω πει από πέρσι. Δεν είναι το να κολλήσουμε στο Φεβρουάριο. Τα έχω πει από πέρσι ότι μην περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο του 2021. Όσοι παρακολουθείτε τακτικά την εκπομπή το θυμάστε. Γιατί έχουν αρχίσει και μου λένε διάφορα, ας πούμε. Όχι δυσάρεστα, μην παρεξηγηθώ. Να ανοίξει, μακάρι να ανοίξει, χρυσούλα μου. Καλησπέρα στις Σέρες. Πριν περάσουμε στον Ταύρο, τον οροσκόπο. Οπότε ακούστε οι φίλοι που έχετε οροσκόπο Ταύρο και που είστε Ταύροι, γιατί σχετίζεται, έχει να κάνει. Εσείς δεν περνάτε εύκολα τώρα, έτσι. Είναι κάπως παράξενα τα πράγματα. Είναι, θα έλεγα, εκνευριστική και έντονη εποχή, βρίσκεστε μονίμως υπατμών και δεν είναι κάτι το οποίο το συνηθίζετε. Είσαστε ήρεμοι κατά βάση άνθρωποι, βούδες που λένε, και τώρα όλος ο Φεβρουάριος θα σας έχει σε μία αναμπουμπούλα, σε έναν αναβρασμό. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον επαγγελματικό σας τομέα, οπότε εδώ σε πρώτη φάση αρχικά οι οριοθετήσεις που λέγαμε θα αφορούν το χώρο εργασίας, ενδεχομένως και τους ανωτέρους, σχέσεις μεταξύ συνεργατών. Είναι πολύ σημαντική η Αφροδίτη για εσάς. Ευχαριστώ, Ανθή μου. Είναι πολύ σημαντική, λοιπόν, η Αφροδίτη για εσάς, γιατί είναι ο πλανήτης που κυβερνάει το ζώδιό σας. Έτσι. Οπότε, σε πρώτη φάση, αρχικά, ειδικά τις πρώτες μέρες του μήνα και ειδικά για το πρώτο δεκαήμερο θα φέρει κάποια ξεκαθαρίσματα, ενδεχομένως και κάποια ψιλοπαγώματα, κάποιες ξεκαθαρίσεις ή και κάποια τέλη συνεργασιών. Αμέσως μετά όμως εκεί με τη σύνοδο με το Δία θα σας αποζημιώσει σε ένα βαθμό και όχι μόνο θα σας αποζημιώσει, αλλά μπορείτε να τις επουλώσετε, να επουλώσετε πληγές, για να το πω έτσι. Θέλει λίγο προσοχή στις εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν, γιατί είναι γνωστό ότι παθαίνετε εσείς όταν το κεφάλι σας, ας πούμε, σας τρίβει το κεφάλι, το μάτι, όταν εκνευρίζεστε πολύ. Χάνετε εντελώς το γλυκό πρόσωπο που γενικώς έχετε. Οπότε εδώ θα κάνετε λίγο υπομονή και αργότερα στην πορεία της θα επουλώσει κάποια πράγματα, αλλά θα φέρει και κάποιες λύσεις σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Και φυσικά, όχι μόνο δεδομένων των συνθήκων, αλλά το έχω πει και θα το ξαναπώ, για να το εμπεδώσουμε. Σχετίζονται όλα αυτά και με το πώς μας βρίσκουν τα πράγματα, πώς μας βρίσκουν οι καταστάσεις. Δηλαδή, ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, έτσι, το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη φάση, σε φάση μεγάλων εντάσεων, ξεκαθαρισμάτων κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα έρθει για να το απελευθερώσει ενδεχομένως, έτσι.
Ένα ζευγάρι που δεν υφίσταται μπορεί να το φέρει κοντά, να έρθει ένας ξαφνικός έρωτας. Ναι, παιδιά, κοινοποιήστε. Κοινοποιήστε. Ριά, αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς να ξεκινήσεις, κάποιο λόγο έχει αυτό το να ξεκινήσεις δουλειά με ανάδρομο. Μπορεί να μην είναι για πάντα ή μπορεί μέσα στην ίδια δουλειά αργότερα να αλλάξεις θέση. Δεν έχει σημασία, δεν μένουμε τώρα χωρίς δουλειά από το να μην έχεις καθόλου. Εκτός αν είναι δική σου επιχείρηση, είναι στο χέρι σου το πότε θα την ανοίξεις. Άσπα, θα σε παραπέμψω στην προηγούμενη εκπομπή μας. Μπες μέσα μετά στη σελίδα και θα δεις. Εκπομπή για τον ανάδρομο Ερμή στον υδροχό. Και να σας υπενθυμίσω κάπου εδώ, μιας που μιλάμε για το Φεβρουάριο, ότι στις 14 Φεβρουαρίου, εδώ στην Αναλλακτική Παιδεία, οι άλλοι φίλοι μου από τη Λιώνη, Βάσια Μαυράκη, μαζί με τη Βάσια την Κόντι, θα κάνουν ένα εξαιρετικό σεμινάριο τεχνικές συναστριών, αλλά λίγο πιο προχωρημένες. Αυτές πλέον θα είναι για πρόβλεψη. Έτσι, όσοι ενδιαφέρεται, σπέψατε, πραγματικά θα είναι υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, οπότε όπως έλεγα για τους Σταύρους, άλλοι απελευθερώνεστε εδώ πέρα, άλλοι συνάπτετε σχέσεις και συνεργασίες. Όμως προσέξτε, γιατί σε κάθε περίπτωση, ειδικά το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου, θα είναι έντονο, έντονο για τους Σταύρους και τους οροσκόπους Σταύρους. Οι δίδυμοι τώρα και οι οροσκόποι δίδυμοι, όλους θα σας πω να ξέρετε, και της πρώτης μέρας τους λέοντες, Κατερίνα, όλους, όλους και τους κρυούς, τους είπαμε, Ελίζαμπεθ, θα τους ακούσεις πριν. Οι δίδυμοι τώρα και οι οροσκόποι δίδυμοι. Είναι λίγο καλύτερα εδώ τα πράγματα, αρκετά καλύτερα θα έλεγα, γιατί θα δώσει όθηση, θα δώσει κάτι θετικό σε θέματα σπουδών. Ακόμα κι αν όλα κινούνται με τεμποδίων αυτό το διάστημα, γιατί είπαμε παιδιά, δεδομένων των συνθήκων και οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, ούτε θα συνεχίσουν να είναι εύκολες το Φεβρουάριο. Οπότε εδώ ακόμα και με τεμποδίων έρχεται να στηρίξει θέματα που αφορούν σπουδές, θέματα που αφορούν το εξωτερικό, όσοι έχετε να κάνετε με δουλειές ας πούμε από το εξωτερικό, εργασία από το εξωτερικό, εξετάσεις που είναι να δώσετε, κάποιοι δίνουν και εξετάσεις, πτυχία που είναι να έρθουν στα χέρια σας, αλλά και νομικές διαδικασίες που έχουν προηγηθεί ή ξεκινήσει ήδη και είναι ανοιχτές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα δύο πρώτα δεκαήμερα, όχι ότι δεν ισχύει και για το τρίτο. Μια χαρά, αλλά εσείς θα περιμένετε καλύτερα νέα προς το τέλος του Φεβρουαρίου, προς το τέλος του μήνα. Αν τώρα ασχολείστε με εκδόσεις ή διδάσκετε, ας πούμε, κάνετε μαθήματα, παρότι ο Ερμής ήταν ανάδρομος και τα μαθήματα ξέρουμε ότι διαδικτυακά γίνονται και αυτό λίγο θα δυσκολέψει, εσάς με κάποιο τρόπο θα σας διευκολύνει πολύ περισσότερο, τουλάχιστον σε σχέση με άλλα ζώδια. Να πούμε για τους διδύμους δε, ότι πέραν από τους φυσικούς οίκους που επηρεάζει η Αφροδίτη, δεν πάβεται ειδικά του πρώτου δεκαημέρου να είσαστε ένα από τα δύο ζώδια του αέρα που δέχεστε τις θετικές επιρροές των Δία και Κρόνου, τα τρίγωνά τους. Έρχεται και η Αφροδίτη να βοηθήσει σε αυτό. Άρα, γενικά είναι μια επεκτατική ή απελευθερωτική φάση στη ζωή σας. Θα βοηθηθείτε σε κάποιο τομέα, με κάποιο τρόπο, είτε επαγγελματικά, είτε οικονομικά, είτε αισθηματικά. Κάτι καλό πάει να συμβεί. Έτσι. Εδώ λοιπόν, μέσα σε όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εδώ λοιπόν μέσα σε όλα, σχέσεις με συγγενείς που δεν ήταν στα καλύτερά τους όλο το προηγούμενο διάστημα και που συνεχίζουν να είναι σε ένταση, μετά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, γιατί η πρώτη είναι ακόμα επίφοβη, μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εντασούλες. Εκεί λοιπόν οι σχέσεις αυτές μπορούν να βοηθηθούν, να ξέρετε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Α, είστε εκνευρισμένοι, δίδυμοι, αυτό το διάστημα. Εκεί με τον Άρη στο φυσικό σας 12ο οίκο, δεν κοιμάστε, είσαστε σε μία ταραχή, θα βοηθήσει μετά τις πρώτες μέρες του μήνα και όχι το διάστημα εκεί που θα κάνει τετράγωνα με τον Άρη. Ελπίζω, αν είναι να χάσετε τον ύπνο σας, να το χάσετε για ευχάριστους λόγους, ας πούμε,
για κάτι θετικό, επαγγελματικό ή αισθηματικό. Το συγκεκριμένο θα πρέπει να είσαστε υποψιασμένοι, Δόμνα μου, έτσι. Λοιπόν, είναι για πρόβλεψη, είναι για πιο προχωρημένους. Τώρα, αν έχετε, είπαμε, εντάσεις, η Αφροδίτη θα βοηθήσει να εξομαλυνθούν. Και να περάσουμε στους καρκίνους και τους οροσκόπους καρκίνους, οι οποίοι... Α, δεν κοιμάσαι, Νίκο? Δίδυμε. Δεν κοιμάσαι, ναι. Τώρα, μέχρι να μπει ο Άρης στους Δίδυμους, δεν θα πολύ κοιμάστε οι Δίδυμοι και κυρίως οι οροσκόποι Δίδυμοι, αλλά και, και εσείς οι Δίδυμοι. Καρκίνος, Ράγια μου, σε ευχαριστώ. Σε έχω χρήση βοηθό μου, το ξέρεις εδώ, ε. Με βοηθάς με τα ζώδια. Λοιπόν, και πολύ σε ευχαριστώ. Οι καρκίνοι τώρα και οι οροσκόποι καρκίνοι βρίσκεστε, θα έλεγα, σε μία φάση, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, μία φάση έτσι έντονων εσωτερικών διεργασιών. Κάποια κρίση βιώνετε, έτσι, κάποιους διχασμούς έχετε. Η Αφροδίτη λοιπόν εδώ έρχεται για να δώσει και κάποιες βοήθειες, ώστε να δείτε, θα λέγαμε, και χαραμάδες φωτός. Αυτό τώρα θα έρθει μέσα από το σύντροφο. Θα καταφέρετε να φτάσετε σε συμφωνία με κάποιον συνεργάτη σας. Θα σας βοηθήσει σε κάτι ξαφνικό, ας πούμε, που μπορεί να έρθει με τράπεζες, εφορίες, ταμεία, κάτι που να αφορά διατροφές από διαζύγιο. Θα έλεγα γενικώς, καλησπέρα κορίτσια, θα έλεγα γενικώς μία πιο φωτεινή αίσθηση στα βαθιά και δύσκολα πράγματα που βιώνετε οι περισσότεροι καρκίνοι αυτό το διάστημα, έτσι, μία χείρα βοηθείας. Τώρα, για όσους σας απασχολεί και η ερωτική σας ζωή και εννοώντας και τη σεξουαλική σας ζωή, κάτι πιο θετικό διαφαίνεται από το Φεβρουάριο, αλλά ειδικά από την πρώτη εβδομάδα και μετά, και θα έλεγα να έχετε και λίγη προσοχή σε μικρά χειρουργία ή πραγματάκια τα οποία μπορεί να ανακύψουν λόγω αφροδίσεων, νοσημάτων κτλ. Αν είναι ήδη προγραμματισμένο όμως κάτι τέτοιο, έχει επιβοήθηση. Να πω επίσης ότι είναι αρκετά θετική για κληρονομικά ζητήματα η Αφροδίτη αυτή. Για εσάς τους καρκίνους. Λοιπόν, οι λέοντες τώρα και οι οροσκόποι λέοντες. Εσείς είσαστε πρωταγωνιστές και αν μία λέξη ταιριάζει εδώ σε εσάς, θα την πω τρεις φορές, είναι σχέσεις, σχέσεις, σχέσεις. Άντε και συνεργασίες. Αυτή η Αφροδίτη τώρα αρχικά είτε θα έρθει για να θέσει κάποια όρια σε σχέσεις και συνεργασίες από τους άλλους προς τα εσάς, είτε από εσάς προς τους άλλους. Κάτι εδώ πέρα γίνεται, κάτι ετοιμάζεται. Μπορείτε να περιμένετε και θετικό feedback, αλλά να είσαστε λίγο υποψιασμένοι ότι οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, οι 4-5 πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, ενδεχομένως να είναι και λίγο να παγώσουν ένα κομμάτι μέσα σας σε κάποιες σχέσεις ή συνεργασίες. Για τους λέοντες που είστε και πιο μόνοι, αυτό μπορεί να σημάνει την έναρξη μιας, την επισημοποίηση θα έλεγα, όχι μόνο στα χαρτιά, μία πιο επίσημη σχέση, μία την εμφάνιση, το εμείς οι δύο έχουμε σχέση, ας πούμε, για κάποιους λέοντες, ειδικά των πρώτων ημερών, του πρώτου δεκαημέρου. Νέες γνωριμίες που μπορεί να εξελιχθούν, λοιπόν, σε σχέσεις ή και σχέσεις που επιστρέφουν από το παρελθόν και μπαίνουν σε νέα πλαίσια, με νέους όρους και όρια, βρίσκονται υπό συζήτηση. Η άλλη τώρα πλευρά του νομίσματος έχει να κάνει και με μία ολοκλήρωση σχέσεων, έτσι. Οι λέοντες αλλάζετε, το ξέρετε, αλλάζετε πολλά πράγματα στα συναισθηματικά σας και στις συνεργασίες σας όλο το 2021.
Αυτό όμως εδώ μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα πολύ απελευθερωτικά για εσάς, ειδικά του πρώτου δεκαημέρου. Κάτι το οποίο θέλατε πλέον να τελειώσει, τελειώνει. Έρχονται άλλα πράγματα. Δεν θα μείνετε μόνοι σας. Οι λέοντες του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου θα έχετε στις σχέσεις και συνεργασίες πολλά πράγματα να δείτε λοιπόν μέσα στο Φεβρουάριο. Μπαίνει και νέος κόσμος στη ζωή σας και αυτή τη φορά ίσως να σας εκπλήξει και ο ίδιος σας ο εαυτός με τις επιλογές του, θα μπορούσα να πω. Είτε είναι για να λήξει κάτι, είτε είναι για να αρχίσει κάτι. Γεια σου αδερφούλα, είναι και η αδερφή μου η όμορφη σήμερα εδώ. Λοιπόν, ταυρίνα. Και πάμε σιγά σιγά τώρα, σαν λίγο γρήγορα να σας πηγαίνω σήμερα μου φαίνεται. Μου φαίνεται. Γεια σου Αθηνούλα. Για τους ηχθείς του Δευτέρου. Γιατί είσαστε χάλια κυρία Σπακιανάκη. Κάτι θα τρέχει στο οροσκόπιό σας. Ελπίζω με αυτά που θα ακούσετε να χαρείτε, αλλά να ξέρετε ότι και ο Μάρτιος είναι έτσι πιο... με την Αφροδίτη στους ηχθείς, ας πούμε, είναι, αφού μιλάμε για την Αφροδίτη, πιο θετικός για εσάς. Γιατί καλέ να μην χαρείς, Μαρία, να χαρείς. Τόσα ωραία πράγματα δεν σου γίνονται και σένα. Πήρα φόρα σήμερα, ναι. Για καθίστε λίγο να χαμηλώσω ρυθμούς. Ξέρετε, έχουμε και την Πανσέλινο σήμερα. Την πολύ διαφωτιστική Πανσέλινο. Σκεφτόμουν πριν ότι από αλλού το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται. Εγώ την βλέπω σαν μία Πανσέλινο που δίνει, που κάνει φλάς, δίνει φλάς. Εμένα μου έδειξε ένα σήμερα. Και τι είδους φλάς είναι αυτά που δίνει η σημερινή Πανσέλινος. Ξαφνικά, στα καλά καθούμενα, στην αρχή μπορεί να φαίνονται σοκαριστικά, κάτι να σε σοκάρει, ενδεχομένως να σε σφίγγει κιόλας μέσα σου, αλλά μετά, πολύ λόγω της αποκαλυπτικότητας που έχουν, πολύ χρήσιμα τελικά. Στα καλά καθούμενα, εκεί που δεν το περιμένεις. Θα φτάσουμε και στους υδροχώους του τρίτου δεκαημέρου. Άσπα, μακάρι καλή μου. Μακάρι, μακάρι. Και αν το κερδίσεις να μας θυμηθείς. Η Ελίζαβετ με εξέπληξα μόνη μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Να έχετε ανοιχτά αυτιά και να φουγκράζεστε γενικώς αυτές τις μέρες. Και όλο το Φεβρουάριο. Γιατί οι πλανήτες στον υδροχώ πάντα φέρνουν και κάποιο είδους αποκαλύψεις. Και εσωτερικές, κάπου σε κάποιο επίπεδο αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια σε κάποιο τομέα, σε ένα θέμα και μας έρχεται ξαφνικά από το πουθενά. Να ξέρετε ότι οι υδροχόοι, όπως και ο κυβερνήτης του ουρανός, είναι το ζώδιο των φλάς. Έτσι, ξαφνικά έρχονται τα πράγματα και είναι και το ζώδιο με τις πιο ξαφνικές ανατροπές στη ζωή του, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στους Παρθένους. Για τους οποίους, μάλλον οι οποίοι, διανύεται ένα αρκετά απαιτητικό διάστημα στην καθημερινότητά σας, οι περισσότεροι. Οπότε η Αφροδίτη εδώ έρχεται ειδικά μετά τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, μετά τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, να σας βοηθήσει να πάρετε και κάτι πίσω, κάτι ευχάριστο πίσω εννοώ. Λοιπόν, βρίσκεστε στη δημιουργική φάση, η αλήθεια είναι αυτή, αν και ακόμα τα πράγματα δεν ρέουν εύκολα για εσάς, ρέουν δύσκολα. Είναι και αυτά που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το ότι εσείς είστε άνθρωποι που θέλετε να λειτουργείτε όπως τα θέλετε τα πράγματα, σε τάξη, σε σειρά, με τη ρουτίνα που ξέρετε, με τον τρόπο που ξέρετε, δεν βοηθάει το διάστημα για αυτό, ρέει πιο δύσκολα το πράγμα, αλλά εδώ υπάρχει και δυνατότητα αποκατάστασης σχέσεων, έτσι. Ειδικά με συνεργάτες, υφισταμένους, ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεστε λόγω παροχής υπηρεσίας, εκείνοι δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς,
Κάτι θετικό επίσης σε σχέση με την υγεία σας. Αυτό που πρέπει να προσέξετε οι Παρθένοι είναι οι διατροφικές υπερβολές. Παίζει να σας ανοίξει αρκετά η όρεξη εκεί και κοντά στη Νέα Σελήνη ειδικά, και να ξεφύγετε σε θέματα διατροφής. Μπορεί κάλλιστα να σας έρθει η διάθεση να φροντίσετε να κάνετε πιο όμορφο, να ωρεοποιήσετε τον επαγγελματικό σας χώρο. Και επειδή είναι και μία απαιτητική περίοδος για τους Παρθένους που έχουν ζωάκια και συντονίζονται πολύ μαζί τους, συνδέονται πολύ οι Παρθένοι με τα ζώα τους, εδώ μετά από ίσως κάποια κρίση, αν υπάρξει κάποια κρίση, να έρθει παράλληλα και κάποια βοήθεια. Ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει και με το Δία, θα συμβεί και με την Αφροδίτη. Λέμε ότι εμένα τίποτα καλό δεν μου έρχεται, ας πούμε, ωραία τα λέτε, αλλά εγώ τελικώς δεν βλέπω τίποτα καλό. Το καλό σε πολλά οροσκόπια που είναι αρκετά δύσκολα, περνάνε δύσκολη φάση, έχουν δύσκολες επιρροές, μπορεί να είναι και η αποφυγή του χειρότερου. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο σας βοηθάω με αυτό που λέω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς πάντως τα οροσκόπια το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε ανοιχτά τα μάτια να το αναγνωρίσουμε και το καλό, γιατί πάντα έχουμε το νου μας σε αυτό που εμείς θεωρούμε καλό, το καλύτερο, το πιο μακρινό. Δεν είναι όμως έτσι. Τα καλύτερα μπορεί να τα έχουμε ήδη, να βρίσκονται δίπλα μας, και είναι ένας λόγος να είμαστε και ευγνώμονες πολλές φορές αυτός. Πάντα δηλαδή, όχι πολλές φορές. Και πάμε στους ζυγούς που και πάλι πολύ χαίρομαι που έχω να σας πω, μόνο ευχάριστα πρέπει να σας πω, γιατί μπορείτε να περιμένετε από την Αφροδίτη αυτή χαρούμενα νέα, θετικά νέα, καταρχάς σε ό,τι αφορά τα παιδάκια σας, αν έχετε παιδάκια. Αν θέλετε να κάνετε παιδάκια, και εκεί μπορείτε να περιμένετε καλά νέα. Γενικώς μπορείτε να περιμένετε ευχάριστα πράγματα από παιδάκια του περιβάλλοντός σας. Κάτι θα σας χαροποιήσει. Ή παιδιά που έρχονται στη ζωή σας. Εννοείται δε ότι όσοι δεν έχετε να κάνετε με κάτι τέτοιο, έχετε να βιώσετε μία αρκετά ερωτική περίοδο, να θέσετε σε σοβαρότερες βάσεις ενδεχομένως μία σχέση. Είναι και ο Ερμής ανάδρομος που θα κάνει τις βόλτες του εκεί στον πέμπτο φυσικό σας οίκο, και για όσους ενδιαφέρεστε σημαίνει και επιστροφές από το παρελθόν, ενδιαφερόμενων, φλερτ, διαφόρων, έτσι. Και θα υπάρξουν και αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις με τα ερωτικά σας για εσάς τους ζυγούς. Ξέρετε, η ζυγή, υπάρχει κάτι πάρα πολύ βασικό. Είναι σαν να βρίσκεται χαρά, μικρότερη ή μεγαλύτερη χαρά, δεν έχει σημασία, αυτό πάλι εξαρτάται από το προσωπικό οροσκόπιο, μέσα σε αυτή τη μαυρίλα της εποχής. Και πώς το λένε, από μέσα σε ένα δύσκολο μήνα, κακά τα ψέματα, έτσι. Ειδικά η ζυγή των δύο πρώτων δεκαημέρων, οι ζυγοί που έχετε πλανήτες ή είστε, έχετε τον ήλιο σας στις μοίρες 24, 25, 26 του τρίτου δεκαημέρου, ακόμα πιέζεστε, αλλά κι εσείς κάτι θα πάρετε πιο καλό. Άλλοι ζυγοί λοιπόν, τα οποία... Τι να πατήσω το κουμπί του live? Τι μου λέτε, κάτι δεν κατάλαβα? Αθηνά, ναι. Με ακούτε κανονικά έτσι, δεν έχει σταματήσει κάτι, γιατί είδα τώρα ένα σχόλιο και ανησύχησα. Okay. Φαντάζομαι με ακούτε κανονικά, εγώ συνεχίζω. Λοιπόν, άλλη ζύγη τώρα, όπου τα παραπάνω δεν είναι ενεργοποιημένα, δηλαδή ακόμα δεν έχετε να περιμένετε πολλά με τα ερωτικά, δεν έχετε να περιμένετε κάτι που να σχετίζεται με τα παιδιά, θα βρεθείτε σε μία πολύ δημιουργική περίοδο και διάθεση. Ενδεχομένως πολλά παλιότερα χόμπι σας, πράγματα τα οποία σας ευχαριστούσαν, επανέρχονται, και ξέρετε, μπορείτε να κερδίσετε κιόλας από αυτά.
και βρίσκεται και τη χαρά μέσα από ασχολίες που σας ολοκληρώνουν. Είναι μία γόνιμη γενικός περίοδος για εσάς τους ζυγούς και τους οροσκόπους ζυγούς, υπεργόνιμη θα έλεγα, σε πολλά επίπεδα. Εύχομαι τα καλύτερα, τα αξίζετε μετά από τόση ταλαιπωρία, τόσων ετών. Πάντως το σύμπαν δουλεύει για εσάς αυτή την εποχή, για εμάς δηλαδή. Ωραία. Όντως, Σοφία. Κάτι καλό έρχεται. Δεν υπάρχει ζυγός που να μην πάρει κάτι καλό. Αυτό λέω. Έχετε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά για να το ακούσετε. Ξέρετε, έχω μία φίλη, ας πούμε, που της ήρθε, για παράδειγμα, μία πάρα πολύ καλή προσφορά από μία τράπεζα. Από εκεί μιλάμε για ένα τεράστιο κόψιμο. Αυτό είναι δώρο. Πρέπει να τα βλέπουμε και να τα αναγνωρίζουμε. Το να είναι να πας να κάνεις μία εγχείρηση και τελικώς να μην χρειαστεί να την κάνεις, είναι ένα δώρο. Όλα πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Οι Σκορπιοί τώρα και φυσικά οι οροσκόποι Σκορπιοί. Εσείς πάλι έχετε μία παράξενη πρόσμιξη στα πράγματα. Η ζωή σας είναι παράξενη αυτή την εποχή. Και όχι μόνο αυτή την εποχή δηλαδή, και όλο το 2021, από τη μία υπάρχουν αλλαγές, οριοθετήσεις, τελειώματα, ενδεχομένως και κάποιες φασαρίες, μεγάλες αλλαγές, έτσι, για εσάς τους Σκορπιούς. Αλλά από την άλλη έρχονται και πράγματα που σας κάνουν να χαίρεστε παράλληλα. Είναι παράξενο αυτό. Τα παράξενα όμως για εσάς είναι. Σε ευχαριστώ, Ρούλα. Για όλους έχω να πω μια καλή κουβέντα. Τα παράξενα όμως για εσάς είναι. Είσαστε και ένα ζώδιο που μέσα από τις κρίσεις ολοκληρώνεται και βρίσκεται τον καλύτερο του εαυτό. Οπότε έρχεται και μια χείρα βοηθείας και σε εσάς και γενικώς σε θέματα που αφορούν σπίτι. Όχι, μην το λες, είναι και άλλα πράγματα άσπρα τα οποία παίζουν ρόλο στο οροσκόπιο. Που αφορούν σπίτι, οικογένεια, ακίνητη περιουσία. Αυτό μπορεί να έχει πάρα πολλές αναγνώσεις, έτσι. Μπορεί κάποιοι να ετοιμάζεστε για ανακαινήσεις, επιτρέπονται. Μπορεί να βοηθηθείτε δηλαδή σε αυτό, να φτιάξετε το χώρο σας. Αλλά θα σας κουράσει λιγάκι. Μπορεί να έχετε κάτι θετικό γενικώς με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας. Άλλοι πάλι μπορεί να χωρίζετε από τη μία, από την άλλη να φτιάχνετε ένα καινούριο σπίτι. Να ασχολείστε με ακίνητα. Θα βοηθήσει δε και τον ερωτικό σας τομέα, αλλά αφού πρώτα τον ξεκαθαρίσει. Εδώ η Αφροδίτη, η συγκεκριμένη, είπαμε, θέλει αλήθεια. Έτσι, θα πρέπει λοιπόν να τη δείτε, να την αποδεχτείτε, να ξεπεράσετε φόβους, να βάλετε όρια, αλλά και να δεχτείτε όρια. Νίκη, εσύ είσαι Σκορπιός και έχεις αλλαγή επαγγελματικού χώρου. Μικροεπεμβάσεις, εντάξει, μην τις φοβάστε. Να ξέρετε απλά ότι θα την κάνετε μέσα στον ανάδρομο. Εντάξει, μην τη φοβάστε. Αν είναι μικρό επέμβαση και γενικώς. Με τον ανάδρομο απλά παίζει κάποιες φορές τα πράγματα είτε να κυρωθούν και να πάει θέμιδα για πιο μετά, είτε να χρειαστεί κάτι να επαναληφθεί στο μέλλον. Μιχάλη μου, καλησπέρα. Πάνω σε αυτή την πανσέλινο, ναι, την τόσο εκρηκτική. Οροσκόπος Σκορπιός λοιπόν. Ορίστε, η Νίκη είναι οροσκόπος Σκορπιός και κάνει αλλαγή επαγγελματικού χώρου λοιπόν. Αλλάζουνε οι Σκορπιοί διάφορα πράγματα, δεν το συζητάμε. Δεν θα σας μείνει και τίποτα ίδιο, είναι για το καλό σας, το λέω και το ξαναλέω, να μην φοβάστε όλα δηλαδή τα... πώς το λένε, θα την επαναλάβεις, να το, αυτό είναι, οπότε μια χαρά θέμιδα, μη φοβάσαι. Οπότε όλα τα σταθερά ήθελα να πω, παρόλες τις ταλαιπωρίες, για καλό είναι, σε καλό θα σας βγει, θα γίνετε και καινούργοι, έτσι, θα βγείτε νέοι από όλη αυτή τη διαδρομή. Και οι Σκορπιοί λοιπόν ξεκινάτε μια νέα πορεία, σιγά σιγά και γρήγορα κάποιοι. Οι Τοξότες και οι οροσκόποι τοξότες. Λοιπόν, με τα θέματα τώρα που έχετε εσείς γενικώς και που μπορεί να προκύψουν
με τον ανάδρομο, με συγχωρείτε, Ερμή στον τρίτο φυσικό σας οίκο. Σε επικοινωνίες, μετακινήσεις, πράγματα που αφορούν το παρελθόν και επιστρέφουν και που μπορεί να έχετε παγώματα επικοινωνίας, ας πούμε, και τέτοια πράγματα ή κάποιες διαπροσωπικές σας σχέσεις με αδέρφια, ξαδέρφια, ακόμα και τη γειτονιά, με δασκάλους, να περνούν κρίσεις ή γενικώς με συγγενείς. Παρότι λοιπόν θα έχετε να ακούσετε διάφορα, ο τρόπος και ο τρόπος που σκέφτεστε ή που προσλαμβάνετε τα νέα δεν είναι τα ιδανικότερα, έρχεται να διευκολύνει αυτή η Αφροδίτη, ειδικά μετά τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, έρχεται να σας φέρει διευκολύνσεις στον τομέα της επικοινωνίας, να δώσει λύσεις σε κάποια πράγματα, να διευκολύνει σχέσεις, ειδικά με αδέρφια και συγγενείς και τα λοιπά, που δεν ήταν και στα καλύτερά τους τελευταία, ή και ακόμα να τις αποκαταστήσει και να αποκαταστήσει και επικοινωνίες που άφησαν πλήγματα. Έχετε λοιπόν και κάποια ευχάριστα να αναλάβετε, Γρηγορία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δώρα, ατυχήματα ή τοξότησε, βέβαια. Γενικώς είναι ατυχηματική εποχή, παιδιά. Με το καλό εύχομαι, Βασιλική. Με το καλό. Λοιπόν, είναι ατυχηματική εποχή να προσέχετε όλα τα ζώδια, έτσι. Και θα συνεχίσει να είναι και ο Φεβρουάριος το ίδιο. Οπότε, οι τοξότες λοιπόν έχουν να λάβουν και κάποια νέα τα οποία τελικώς θα είναι για καλό τους. Ή κάποια θέματα τα οποία με το αμάξι σας, με το μεταφορικό σας μέσον, με τις μετακινήσεις, εκεί που θα μπλοκαριστούν, θα έρθει η Αφροδίτη παρέα με το Δία να σας βοηθήσει. Εκεί ειδικά, Όλγα, οι τοξότες της 10ης μοίρας, έτσι. Όχι αγορά σπιτιού τώρα το Φεβρουάριο, όχι με ανάδρομο, από μέσα Μάρτι και μετά αφήστε το. Εκεί, Μάρτιο-Απρίλιο, γιατί μετά το Μάιο πέφτουμε και πάνω στην έκλειψη, Όλγα, έτσι. Οι εγώκεροι τώρα και οι οροσκόποι εγώκεροι. Οι εγώκεροι ασχολείστε πάρα πολύ με τα οικονομικά σας αυτό το διάστημα και παρά το άγχος σας, έρχεται η Αφροδίτη εδώ πέρα μαζί με το Δία που θα τον συναντήσει εκεί στο δεύτερο φυσικό σας οίκο να δώσει και κάποιες λύσεις. Γενικά είναι σαν να σας βοηθά να νιώσετε καλύτερα σε κάποια επίπεδα και πιο ασφαλής. Έρχεται και βοήθεια από εκεί που δεν το περιμένετε, οικονομική, έτσι. Και θα σας ανακουφίσει. Τζούλια, η Αφροδίτη στους Ιχθύς είναι θέμα άλλης εκπομπής. Θα την πούμε αναλυτικά και αυτή, Τζούλια μου. Έρχεται λοιπόν να σας ανακουφίσει και να σας πάρει έτσι από την πλάτη σας κάποια μικρά ή μεγαλύτερα άγχη. Για τα μεγαλύτερα άγχη θα βοηθήσει και ο Δίας. Αλλά εδώ και η Αφροδίτη θα βοηθήσει στα της καθημερινότητας. Πολλοί θα θυμηθείτε δε, ισχύει και για τους εγώκερους, στο δεύτερο φυσικό σας οίκο, να ενεργοποιήσετε και κάποια από τα ταλέντα σας, που γιατί όχι αργότερα μπορεί να αποδειχθεί και κάπως προσοδοφόρο, έτσι. Απλά το Τζόκερ άσπα πρέπει να το λέει ο χάρτης, άμα δεν το λέει ο χάρτης. Αλλά μικρά ποσά μπορείτε να κερδίσετε. Οι εγώκεροι οροσκόποι και γενικώς οι εγώκεροι, βεβαίως. Και να μην τα κερδίσετε όμως, έρχονται και από αλλού. Εκεί που μπορεί, γιατί εσείς είστε άνθρωποι οι οποίοι πολύ εύκολα αγχώνεστε και τα βλέπετε όλα μαύρα. Εκεί λοιπόν που μπορεί να είστε απογοητευμένοι, έρχεται κάτι από πάνω και σας λέει τι φοβάσαι ρε παιδί μου, μην έχεις συνέχεια άγχος και φοβίες, εγώ είμαι εδώ, ορίστε, να μία βοήθεια. Μία διευκόλυνση έστω, κάτι. Έτσι, περισσότερο οι εγώκεροι του πρώτου και του δευτέρου δεκαημέρου και του τρίτου, αλλά εσείς που είστε κοντά στην 25η μοίρα πιέζεστε, όμως και εσείς έχετε ένα μερίδιο από την πίτα να λάβετε. Οι υδροχόοι τώρα, εδώ, μπράβο. Εδώ λοιπόν υπάρχει προσωπικό όφελος με αυτή την Αφροδίτη. Έχετε και τα γενέθλιά σας και θα πάρετε και τα δώρα σας. Αν έχουμε χρόνο,
Θα σας πω τι δωράκια θα πάρετε το κάθε ζώδιο, ένα-δύο δηλαδή έτσι tips θα σας δώσω με την Αφροδίτη στον υδροχό. Έτσι. Βεβαίως, τα υδροχοάκια του τρίτου είσαστε καλύτερα, Χριστίνα. Αρκεί να μην έχετε πολλούς πλανήτες στον πρώτο και σας ανατρέπει τα πράγματα πολύ, αλλά και όλοι έχετε να πάρετε. Η υδροχό λοιπόν τώρα εδώ έχετε και προσωπικό όφελος από αυτή την Αφροδίτη. Έχετε διευκολύνσεις που έρχονται από το περιβάλλον σας, γενικώς το άμεσο περιβάλλον σας. Θα σας βοηθήσει και στην εξωτερική σας εμφάνιση. Θα μου πείτε, κλεισμένοι είμαστε, ποιος θα μας δει. Δεν πειράζει, θα σας βοηθήσει. όλα γίνονται με κάποιο τρόπο και όλα βοηθούν, ακόμα και για αργότερα. Θα πρέπει όμως να προσέχετε, να μην πάρετε οι υδροχόοι, ειδικά εκεί, δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο, συγγνώμη, τέλος πρώτου-δευτέρου δεκαήμερου, κιλά. Να ξέρετε. Γιατί θα ανοίξει και σε εσάς η όρεξη. Είναι εύκολο να πάρετε κιλά. Διευκολύνονται για εσάς τους υδροχόους δε οι σχέσεις. Ξεκινούν συνεργασίες, γίνεστε πιο ελκτικοί. Προσέξτε μόνο τον ανάδρομο, μην πολύ ξεκινάτε πράγματα, αν μπορείτε να τα μεταφέρετε για αργότερα. Αν δεν μπορείτε, ξεκινήστε τα. Κάποιο λόγο έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Αύξηση της δημοφιλίας σας εσείς οι υδροχόοι. Θα κάνετε και εσείς το φόκου σας στις σχέσεις, οι οποίες άλλες τελειώνουν και σας απελευθερώνουν. Το πιθανότερο είναι και να το θέλετε, άλλες ξεκινάνε όμως. Είπαμε, γίνεστε πιο ελκτικοί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα οι ιχθύες, οι οποίοι, καιρό σας το λέω, κάτι ετοιμάζετε εσείς. Ακόμα κρυφό το κρατάτε, αλλά θα έρθει η ώρα να το μπουμπουνίσετε. Χάσαμε τίποτα? Έχουμε τρόλ? Μα δεν νομίζω, ε. Και να έχουμε. Μια χαρά, Αθηνά, και για γραπτές εξετάσεις. Οι ιχθύες λοιπόν, οι οποίοι κάτι ετοιμάζετε, όπως σας είπα, και θα το μπουμπουνίσετε λίγαν συντόμως. Κρυφές συναντήσεις τώρα έχετε και με ερωτικά κρυφά ή κάτι μέσα στο μυαλό σας που ακόμα δεν έχει πάρει σάρκα και οστά, αλλά προετοιμάζεται. Και μόνοι σας να είστε εσείς, σε αυτή τη φάση θα περάσετε καλά, θα σας φανεί άνετη η απομόνωση, σας αρέσει, είναι και στη φύση σας, αλλά όπως και να έχει κάτι θετικό έρχεται, έτσι. Κάτι θετικό έρχεται και για εσάς. Τα κάνετε που τα κάνετε δεν τα όνειρα, είναι εξίσου κάτι το οποίο αφορά τη φύση σας. Εδώ θα κάνετε και περισσότερα και θα ετοιμαστείτε να τα δείτε κιόλας αρκετά, να γίνονται πραγματικότητα, ανάδρομος. Κάνετε και κρυφές σκέψεις για την αγάπη και για όσα λοιπόν προετοιμάζετε να βγάλετε στην επιφάνεια. Μια χαρά σας βρίσκω, όλα ωραία και καλά με εσάς τους ιχθύες. Οπότε, έτσι στα γρήγορα, θα σας πω, δύο-τρία πραγματάκια για το τι δώρο μπορεί να πάρει κάθε ένα από τα ζώδια. Λοιπόν, οι κρυοί, δώρα που αφορούν το μέλλον με κάποιο τρόπο, δηλαδή κάποιος να σας ανοίξει μία πόρτα για το μέλλον από εκεί που δεν το περιμένατε. Και μπορεί να είναι και φίλος. Δώρα αισθηματικής φύσεως. Δηλαδή μια καινούργια γνωριμία που αργότερα μπορεί να καταλήξει κάπου. Ή δώρα που να αφορούν μια συνεργασία. Η κρυή. Ενώ οι τάβροι, τα δώρα που μπορεί να πάρετε θα αφορούν τον επαγγελματικό σας τομέα ή κάποιον από τους γονείς σας. Να σας πω επίσης εδώ, τάβροι και σκορπιοί, επειδή είναι λίγο σώσο Φεβρουάριος για τις σχέσεις σας και τις εντάσεις με τους γονείς σας, και πρέπει να τις προσέχετε, το δώρο που μπορεί να πάρετε μπορεί να αφορά και αυτούς, δηλαδή να μην, τελικώς να αποκατασταθεί κάποια σχέση ή να μην χρειαστεί να αγχωθείτε για κάτι παραπέρα από αυτό που φαντάζεστε με τους γονείς. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το δωράκι σας μπορεί να είναι κοινωνικής ή επαγγελματικής φύσεως, έτσι. Κάτι θετικό εκεί. Ενώ η δίδυμη, το δωράκι μπορεί να έρθει από το εξωτερικό, με κάποιο τρόπο, γενικώς, δεν ξέρω με ποιον.
ή μπορεί να αφορά βιβλία, να αφορά εκδόσεις για τους διδύμους, να αφορά μαθήματα, έτσι. Η καρκίνη τώρα, το δωράκι μπορεί να είναι σεξουαλικής φύσεως ή κάτι οικονομικό πάλι. Ή δωράκι που να αφορά κάτι που δεν περιμένατε με το κράτος. Χρώσταγα 1000 και ξαφνικά κάτι γίνεται μαγικό και κόβεται και χρωστάω 300. Κάπως έτσι. Οι λέοντες, το δωράκι έχει να κάνει με σχέσεις. Μία καινούρια σχέση ή μία καινούρια γνωριμία. Για τους παρθένους το δωράκι μπορεί να αφορά είτε τη δουλειά είτε τα ζωάκια σας. Ή ένα ζωάκι γενικώς. Ενώ για τους ζυγούς ξεκάθαρα ένα παιδί ή τα ερωτικά. Μία σχέση. Έναν και των ζυγών τα σεξουαλικά είναι καλύτερα. Μία σχέση ή ένα παιδάκι, έτσι, ή ένα καινούριο χόμπι. Η σκορπιοί τώρα, το δώρο αφορά την ωραιοποίηση του σπιτιού ή κάτι που να σχετίζεται με το σπίτι και την οικογένεια, κάτι για το σπίτι σας. Μπορεί να είναι και πρακτικό, έτσι. Κάτι πραγματικά, κάτι να πάρετε για το σπίτι σας, να σας φέρουν δώρο κάτι για το σπίτι σας. Οι τοξότες, κάτι που αφορά το μεταφορικό σας μέσον ή ένα σεμινάριο, για παράδειγμα. Τον υπολογιστή σας, ένα κινητό, κάτι τέτοιο. Οι εγώκεροι, γενικώς, οικονομικά δώρα. Ή δώρα τα οποία με κάποιο τρόπο θα σας ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση. Οι υδροχόοι, παντός είδους δώρα, θα έχετε και γενέθλια, όλο και κάτι θα πάρετε, από ευχές μέχρι πρακτικά πράγματα. Οι ιχθύες, κρυφά δώρα και πιο πνευματικής φύσεως δώρα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω μέχρι στιγμής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όχι για την επόμενη, για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας κρατήσει παρέα. Γεια σου Πάνο. Θα σας κρατήσει παρέα η φίλη μου η Βάσια η Μαυράκη, η άλλη φίλη από τη Λιόν. Μας βλέπετε μία-μία τώρα λόγω της καραντίνας και θα μας βλέπετε για κάποιο καιρό. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα λοιπόν η Βάσια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε και σήμερα παρέα και εύχομαι να σας άρεσε η εκπομπή. Να σας υπενθυμίσω να κοινοποιήσετε το βίντεο αν θέλετε και να σας υπενθυμίσω ότι στις 14 Φεβρουαρίου σεμινάριο τεχνικές προχωρημένης συναστρίας, προχωρημένες μάλλον τεχνικές συναστριών, 14 Φεβρουαρίου στην Εναλλακτική Παιδεία με τη Βάσια Μαυράκη και τη Βάσια Κόντι. Ραντεβού λοιπόν εμείς σε 2 εβδομάδες, αλλά μέχρι τότε να μπαίνετε και στο astroteam.gr, να διαβάζετε τα άρθρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με χαροποιείτε πάρα πολύ. Να μας αγαπάτε, εμείς σας αγαπάμε και τα λέμε σε 2 εβδομάδες από τώρα, τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ.